Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 του Ιούνιου οι εργατικές λαϊκές γειτονιές του Μενιδίου και των γύρω περιοχών βγάζουν κόκκινη κάρτα στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που τη στηρίζουν με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Αυτό το μήνυμα στέλνει η απόψινή μεγάλη συγκέντρωση και τα δεδομένα της επόμενης μέρας των εκλογών είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν καμιά χαλαρότητα, καμιά απουσία από τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, ούτε από τις κάλπες των ευρωεκλογών, πολύ περισσότερο από τους αγώνες. Γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Μητσοτάκη να βιάζεται να ολοκληρώσει τις αντιλαϊκές του μεταρρυθμίσεις. Θα είναι εδώ τα νέα φυρμάνια μνημόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι εδώ όλα όσα μαυρίζουν κάθε μέρα τις ζωές μας. Όταν η ακρίβεια εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα, όταν ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας, όταν ο λαός μας είναι αντιμέτωπος με τη μια καταστροφή μετά την άλλη, όταν μπροστά στα μάτια του συντελείται μια πραγματική γενοκτονία στην Παλαιστίνη από το κράτος του Ισραήλ με την αβάντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στις κάλπες και να δυναμώσουμε αποφασιστικά το ΚΚΕ. Η απογοήτευση που νιώθουν ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις για τις ηγεσίες και τις πολιτικές που ακολούθησαν τα κόμματα που εμπιστεύτηκε ο λαός στο παρελθόν, όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διάφορες σουρές τους, δεν μπορεί να εκφραστεί με αδράνεια και αποχή, αλλά με ενεργητική συμμετοχή και σωστή επιλογή, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Όλοι αυτοί που συναντάμε κάθε μέρα και μας λένε «Αν πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσω κουκουέ», τους απαντάμε «Αφήστε τα αν και κάντε αυτό που σκέφτεστε, γιατί αν πάτε στην κάλπη, τότε μπορούμε όλοι μαζί στις 9 του Ιούνιου να κάνουμε μια μεγάλη έκπληξη». Γιατί μόνο αν πάτε στην κάλπη θα γίνει αυτό που θέλουμε όλοι μας. Θα καταφέρουμε να ρίξουμε ένα δυνατό χαστούκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της και θα πάρουμε νέα δύναμη για να τους αντιπαλέψουμε. Σκεφτείτε ότι σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αποχή αγγίζει ταβάνι, όμως αυτό δεν εμπόδισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρνει τη μια οδηγία μετά την άλλη, τον ένα κανονισμό πίσω από τον άλλο και να συνεχίζει το αντιλαϊκό δολοφονικό της έργο. Θυμηθείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 41% το πήρε με 50% αποχή. Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να εφαρμόσει το αντιλαϊκό του πρόγραμμα, αφού οι εκλογικοί νόμοι που οι ίδιοι ψήφισαν του έδωσαν την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Απέναντι όμως στο Μητσοτάκη και τις αντιλαϊκές επιλογές αυτής της κυβέρνησης, δεν στάθηκε ένας λαός απών, αλλά στάθηκαν όσοι και όσες έδωσαν παρόν. Όσοι και όσες στήριξαν το ΚΚΕ,
στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Όσοι και όσες, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν, συμπορεύτηκαν μετά με τους κομμουνιστές μέσα στο κίνημα, στους δρόμους του αγώνα. Εκεί που κατακτιούνται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκεί που κατακτιούνται μέτρα ασφάλειας και υγείας στους χώρους δουλειάς. Εκεί που αποτρέπονται οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Εκεί που επανασυνδέεται ρεύμα και νερό σε εργατικά λαϊκά σπίτια. Και όσοι μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιούνιου πέρσι απογοητευτήκατε από το 41% του Μητσοτάκη, γρήγορα είδατε ότι υπάρχει ένα κόμμα, το ΚΚΕ, που ούτε μια στιγμή δεν λογάριασε αυτό το 41% και από την πρώτη στιγμή ρίχτηκε στη μάχη για να το κοντίνει και τα κατάφερε πολλές φορές μέσα σε αυτόν εδώ το χρόνο. Κοντίναμε το 41% με τους αγώνες μας. Ελάτε να το κάνουμε τώρα και με την ψήφο μας. Μπορούμε, αν όλοι και όλες αυτό, κάνουμε αυτό που σκέφτονται. Τώρα, ΚΚΕ. Να κάνουμε αυτό που οι άλλοι φοβούνται. Να πάρουμε την τύχη μας στα δικά μας χέρια. Με την ψήφο μας στο ΚΚΕ να βρεθεί ο ελληνικός λαός από καλύτερες θέσεις για να τους αντιπαλέψει, να καθυστερήσει αντιλαϊκούς νόμους, να τους αχρηστεύσει αυτούς στην πράξη, να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές του ανάγκες, οι ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να σκεφτεί την επομένη μέρα των εκλογών και να αναρωτηθεί στις 10 του Ιούνιου θα παραμείνει αλόβητη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια των επίσημων χορηγών της όπως έχουν εξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ή θα τις κόψουμε τη φόρα με δυνατό ΚΚΕ. Στις 10 του Ιούνιου θα έχουμε δώσει πράσινο φως στο έγκλημα και στη γενοκτονία της Παλαιστίνης ψηφίζοντας την κυβέρνηση και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στηρίζουν το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, μιλώντας ακόμα και τώρα για το δίθεν δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Ή θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτό το βασανισμένο λαό με δυνατό ΚΚΕ. Στις 10 του Ιούνιου θα έχουμε ευρωβουλευτές χαρτογιακάδες, τηλεπερσόνες και άλλους πρόθυμους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά ή θα έχουμε ευρωβουλευτές αγωνιστές, πρωταγωνιστές της ζωής για το μισθό, για τα δικαιώματα, για την ειρήνη. Αυτά είναι τα δικά μας λαμπερά πρόσωπα. Είναι τα πρόσωπα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, της ΚΟΣΚΟ, της Seafood, οι βιοπαλαιστές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι αγρότες, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι του μόχθου που τους πληστηριάζεται το σπίτι, οι αγωνιστές νέοι και νέες, οι γυναίκες, οι απόμαχοι της δουλειάς συνταξιούχοι. Τέτοιους πρωταγωνιστές έχει το ΚΚΕ στα δικά του ψηφοδέλτια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτά είναι κατά την άποψή μας τα πραγματικά διλήμματα που πρέπει ο λαός να απαντήσει για να φτάσει στην κάλπη και να κάνει τη σωστή επιλογή.
σε αυτά να επικεντρώσει τη σκέψη του και όχι σε ψεύτικα διλήμματα που τίθενται είτε από τον κύριο Μητσοτάκη είτε από τη συμπολιτευόμενη βολική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Η σταθερότητα για την οποία ανησυχεί ο κύριος Μητσοτάκης και καλά κάνει από τη μεριά του, στην πραγματικότητα είναι πραγματική αστάθεια για τη ζωή της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Είναι η σταθερότητα της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της ακρίβειας, της συνεχούς ανασφάλειας για το λαό, της ζωής με τα λίγα και για λίγο. Τα υπόλοιπα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι άλλοι, δεν αμφισβητούν αυτή την αντιλαϊκή σταθερότητα. Και πώς θα μπορούσαν άλλωστε να την αμφισβητούν, αφού αυτή χτίστηκε και με τα δικά τους χέρια, όχι μόνο στα χρόνια που διακυβέρνησαν, ψηφίζοντας νόμους που η Νέα Δημοκρατία ερχότανε και δεν κρατιότανε μετά για να τους ψηφίσει και σήμερα πατάει πάνω σε αυτούς για να τους συνεχίζει, αλλά και τώρα ως αντιπολίτευση όλοι αυτοί, αφού σε μεγάλο ποσοστό ψηφίζουν όσα φέρνει ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το κεφάλαιο. Δείτε, λίγο πριν τις εκλογές, ο Μητσοτάκης επιμένει να εμφανίζει την ακρίβεια ως δίθεν εισαγόμενο φαινόμενο, για το οποίο δεν φταίει η πολιτική της κυβέρνησή του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι μιλάνε για ακρίβεια Μητσοτάκη. Τι θέλουν να κρύψουν? Τη στρατηγική του σύγκληση να βγάλουν λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτόν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που όλοι μαζί υπηρετούν. Αυτός ο δρόμος που όλοι μαζί υπηρέτησαν και υπηρετούν μας έφερε ως εδώ. Γιατί όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν, για την ακρίβεια ευθύνεται η κυριαρχία των μονοπωλίων στην αγορά που καθορίζουν τις τιμές με βάση τις ανάγκες μόνο της δικής τους κερδοφορίας. Ευθύνεται η συνθήκη του Μάαστριχτ, τη θυμάστε, που ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο τότε συνασπισμός. Ευθύνεται η απελευθέρωση της ενέργειας, η πράσινη μετάβαση που αποδείχθηκε ότι το μόνο πράσινο που έχει είναι το χρώμα του χρήματος. Ευθύνεται το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η νέα θηλιά στο λαιμό του λαού μας, που όλοι μαζί στηρίζουν, γιατί χρηματοδοτεί αποκλειστικά το μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό και έχει μια σειρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, όπως τέτοιο ήταν το φορολογικό έκτρωμα για τους μικρούς μεσαίους επαγγελματίες που τους οδηγεί στο λουκέτο. Ας αφήσουν τώρα λοιπόν τις υποκρισίες. Το λαϊκό εισόδημα δεν μπορούν να το προστατεύσουν αυτοί που με την πολιτική τους το τσακίζουν, και τέτοιοι είναι και ο Μητσοτάκης, είναι και η κολλητή του η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ούτε προστατεύεται ο λαός μας από δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ψήφισαν την μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και όλα αυτά ακριβώς για να συνεχίζουν να κερδίζουν οι όμιλοι, να συνεχίζουν να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι εφοπλιστές και εθελοντική φορολογία, παρακαλώ, οι τραπεζίτες. Για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, όλες διαδοχικά οι κυβερνήσεις αύξησαν ή διατήρησαν στα ύψη των ΦΠΑ, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Οι μικροί επαγγελματίες συνεχίζουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Το ΚΚΕ είναι μπροστά στον αγώνα για την προστασία και την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος. Και αυτό
το γνωρίζουν άπαντες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι σε μια σειρά κλάδους που βλέπουν τα μέλη του ΚΚΕ να πρωτοστατούν στους αγώνες για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις σε μισθούς. Το γνωρίζουν οι επαγγελματοβιοτέχνες που είδαν τις δυνάμεις του κόμματος να πρωτοστατούν ενάντια στο φορολογικό νομοσχέδιο όταν οι άλλες δυνάμεις καλλιεργούσαν την αδράνεια και το συντεχνιασμό. Στο κίνημα των επαγγελματιών, τα μέλη του ΚΚΕ δίνουν όλες τους τις δυνάμεις για να καθιερωθεί τώρα αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και επειδή, όπως λένε και οι ίδιοι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, τους λέμε ότι δεν χρειάζονται μαγικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φορολογήσουν τώρα το μεγάλο κεφάλαιο. Να σταματήσουν τώρα τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνει. Να σταματήσει η χώρα να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας μας, αλλά τη συμμετοχή της σε νατοϊκές αποστολές και πολέμους. Δείτε, 500.000 ευρώ τη μέρα στοιχίζει στο λαό η αποστολή της φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Λεφτά που λείπουν από τις δικές μας, τις λαϊκές ανάγκες. Τα δεδομένα της επόμενης μέρας των εκλογών είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν καμιά χαλαρότητα, καμιά απουσία από τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Το ξανατονίζουμε, ούτε από τις κάλπες των ευρωεκλογών, ούτε από τους αγώνες. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο στόπ στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, μαυρίζοντας όσους στήριζαν και στηρίζουν το κράτος δολοφόνο, όσους έκαναν το δολοφόνο πολέμου, τον εγκληματία πολέμου, που έτσι τον χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας. Όσους απογειώνουν, βάζουν πλάτη στην ελληνική εμπλοκή, στους σχεδιασμούς τους ιμπεριαλιστικούς, είτε για τη στήριξη του αντιδραστικού καθεστώτος Ζελένσκι στην Ουκρανία, είτε για το μακέλεμα του Παλαιστινιακού λαού. Όλα έχουν και ένα όριο, γιατί εδώ που τα λέμε πάει πολύ ο Κασελάκης να το παίζει και φίλος του Παλαιστινιακού λαού όταν οι ευρωβουλευτές του ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ψήφισμα που λέει για το δικαίωμα τάχα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα τον Νοέμβριο, δίνοντας πράσινο φως για αυτό το ματοκύλισμα. Ή όταν ετοιμαζόταν να συναντηθεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, με το μεγαλύτερο αντιδραστικό Ισραηλινό λόμπι, όπως και όταν η κυβέρνηση του κόμματός του με υπουργούς της Νέας Αριστεράς αναβάθμισε τη σχέση της Ελλάδας με τους δολοφόνους. Είναι και αυτό όμως μια ακόμα ομολογία, βλέπετε, ότι τα σχέδια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χύσουν τόνους προπαγάνδας υπέρ του Ισραήλ για να επηρεάσουν τη λαϊκή συνείδηση, έχει πέσει πλέον στο κενό. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, της ελληνικής νεολαίας, στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Εδώ και τώρα πρέπει να πούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή στη σύγκρουση στην Ουκρανία, που τώρα και με το πράσινο φως που δίνουν για χτυπήματα στη Ρωσία με αμερικάνικα όπλα, ο κίνδυνος γενίκευσης έρχεται πιο κοντά. Και αυτό μόνο με έναν τρόπο μπορεί να υποθεί στις εκλογές. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
και όχι με στήριξη στα κόμματα αυτής της εμπλοκής. Και όταν μιλάμε για τα κόμματα της εμπλοκής στον πόλεμο, μιλάμε και για το Βελόπουλο της ελληνικής λύσης, που μπορεί τώρα τάχα να βαράει το χέρι στο τραπέζι και να βγάζει λαϊκίστικες κραυγές, αλλά το χεράκι του το ξερό το σήκωσε για να ψηφίσει το πρώτο βάρβαρο μνημόνιο ως βουλευτής του Λάος. Το σήκωσε για να στηρίξει την κυβέρνηση Παπαδήμου μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και ως μετέπειτα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρόν στην προετοιμασία του Δευτέρου Μνημονίου. Και με τέτοια αντιλαϊκή προεπηρεσία, πώς να μη ζητήσει με κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις η Πυρκάλ, όπως είπε, να παράγει όπλα για να στηρίξει το Ζελένσκι, τα ναυπηγεία της Ελευσίνας να ενταχθούν σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία. Πώς να φέρει αντίρρηση στην αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία τη στιγμή που ζητά να σταλούν, αφού πρώτα λέει εξασφαλιστούν και κάποια χρηματικά ανταλλαγματάκια. Προϋπηρεσία έχουν όλοι. Το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Χαρίτσης, ο Τσακαλώτους, η Αχτσιόγλου και οι υπόλοιποι, που σήμερα ντύθηκαν Νέα Αριστερά για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Το ίδιο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στην κοροϊδία για την προετοιμασία της υπογραφής του Τρίτου Μνημονίου και μετά. Σήμερα στείνει σόου στη Βουλή και αυτή για να διαφημίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται με σόου. Ιδιαίτερα για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό του εγκλήματος, της μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών. Αν δεν υπήρχε αυτός ο μεγάλος αγώνας των γονιών, των συγγενών, των οικογενειών, των θυμάτων, αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αποκάλυψε πολλά, και κυρίως αν δεν υπήρχε η πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ και άλλων αγωνιστών, τίμιων συνδικαλιστών, κόντρα στις δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ για να κηρυχτεί πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 Φλεβάρι, στον ένα χρόνο ακριβώς από το έγκλημα στα Τέμπη, για να εκφραστεί πάλι η πλατιά το αίσθημα του λαού. Το έγκλημα αυτό με ευθύνη της κυβέρνησης θα είχε ήδη συγκαλυφθεί. Όμως το ΚΚΕ το είπε από την πρώτη στιγμή και το εννοεί τώρα πλέον και με τα νέα στοιχεία. Το έγκλημα αυτό δεν θα τα αφήσουμε να συγκαλυφθεί. Έχουμε πάρει όρκο γι' αυτό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ναι, καμιά χαλαρότητα, καμιά απουσία δεν επιτρέπεται από τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, ούτε από τις κάλπες των ευρωεκλογών, πολύ περισσότερο από τους αγώνες για τη ζωή μας. Το ξαναλέμε. Και εδώ στο Μενίδη, που έχουμε ζήσει το ένα έγκλημα μετά το άλλο, μιλάμε στην κυριολεξία για τη ζωή μας. Και δυστυχώς όλες οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτά τα εγκλήματα παραμένουν ακόμα εδώ. Γιατί σε αυτές τις γειτονιές γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας για αυτό το εχθρικό κράτος δεν είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, μπροστά στην αντιπυρική περίοδο, συνεχίζει η πυροσβεστική υπηρεσία
όπως ακούσαμε και πριν, να είναι υποστελεχωμένοι και με απαρχαιωμένο πολλές φορές εξοπλισμό. Γι' αυτό το λόγο, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπερική περίοδος, το δασαρχείο της Πάρνηθας παραμένει χωρίς δασεργάτες και χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό δυναμικό, με αποτέλεσμα οι αναγκαίες εργασίες μέσα στο δάσος που έχει απομείνει να μην γίνονται και κάθε καλοκαίρι να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μετά το περιβόητο 112, το μόνο μέτρο που πήρε η κυβέρνηση είναι η πρόκληση της κοινής υπουργικής απόφασης που κάνει την πυροπροστασία ατομική ευθύνη και φεσώνει λαϊκά στρώματα για να πάρουν το περιβόητο πιστοποιητικό. Γι' αυτό το λόγο, επίσης, τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα καρκινοβατούν, ενώ όσα πραγματοποιούνται προχωράνε με ρυθμούς χελώνας, αποσπασματικά και απλά μεταφέρουν το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτή την περιοχή, που μέσα και γύρω από τον οικιστικό ιστό υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές και ενώ ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος είναι υπαρκτός, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας είναι ανύπαρκτα. Για να μην αναφερθούμε στις απαράδεκτες πολλές φορές σχολικές υποδομές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα στην ίδια σχολική μονάδα. Για να μην πούμε ότι ο Δήμος Αχαρνών, ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος της Αττικής, παραμένει χωρίς ουσιαστική κάλυψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αφού το μοναδικό κέντρο υγείας που λειτουργεί στο Ολυμπιακό χωριό είναι υποστελεχωμένο, χωρίς βασικές ειδικότητες, ενώ η πολυκλινική που θα μπορούσε να καλύψει ένα μέρος αυτών των αναγκών συνεχίζει να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ως ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας. Από αυτό εδώ το βήμα δεσμευόμαστε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα σοβαρά αυτά προβλήματα, να οργανώνει τον αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων διεκδικήσεων του λαού και του εργατικού λαϊκού κινήματος της περιοχής. Ιδιαίτερα για το θέμα της δημόσιας υγείας, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την αγωνιστική παρακαταθήκη που μας άφησε ο λαϊκός κομμουνιστής γιατρός, ο σύντροφός μας, ο Βασίλης Τοπαλιανίδης, που πριν λίγους μήνες έφυγε από κοντά μας. Εδώ πρόκειται κυριολεκτικά για τη ζωή σας. Γι' αυτό και δεν μπορείτε να έχετε καμιά εμπιστοσύνη στους διάφορους επίδοξους σωτήρες που χρόνια τώρα, όπως έρχονται στο Μενίδη, έτσι και φεύγουν, αφού πρώτα περιορίζουν και κλείνουν το μεγάλο πρόβλημα της εγκληματικότητας μόνο στο ζήτημα της αστυνόμευσης. Και αυτό όταν έχει αποδειχτεί ότι τα εγκληματικά κυκλώματα συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα που βγάζουν λία εκατομμυρίων ευρώ και ότι τις περισσότερες φορές έχουν την ανοχή ή ακόμα και τη στήριξη από θύλακες του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. 7 χρόνια έχουν περάσει από τον τραγικό χαμό του μικρού Μάριου που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, αφού καμιά κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε με τα ουσιαστικά ζητήματα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, ο λαός της περιοχής έγινε μάρτυρας μιας φρικτής γυναικοκτονίας. Βλέπετε, δεν έφτασαν 3 καταγγελίες από τη συγκεκριμένη γυναίκα, μάνα, εργάτρια, μαχήτρια, για να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ζωής της. Όταν πρόκειται για την προστασία της ζωής του λαού, η αστυνομία και οι κρατικές υπηρεσίες είναι τα ζώα μου αργά.
Όταν πρόκειται όμως να καταστήλουν απεργίες, αγώνες, λαϊκές διαμαρτυρίες, εμφανίζονται στο πιτς φιντήλι. Δεν θα καθίσουμε όμως με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε την επόμενη γυναικοκτονία. Δεν θα περιμένουμε να προσθεθεί κι άλλο θύμα δίπλα στο μικρό Μάριο. Θα παλέψουμε για να υψωθεί τείχος προστασίας σε κάθε γυναίκα, σε κάθε παιδί. Να σταματήσει να θεωρείται κόστος η στήριξη των κακοποιημένων γυναικών και τα ολοκληρωμένα μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις 9 του Ιούνιου μπορεί να γίνει η έκπληξη με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Με την ακούραστη δουλειά όλων μας, τις μέρες, τις ώρες που απομένουν, αλλά και με την ψήφο μας στο ΚΚΕ, γινόμαστε μέρος αυτής της έκπληξης. Αρνούμαστε να γίνουμε μέρος του μια απ' τα ίδια. Ο Δήμος Αχαρνών, ο τέταρτος μεγαλύτερος Δήμος της Αττικής, μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι για να φτάσει το κουκουέ πολύ ψηλά. Για να ενισχύσουμε το πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στην αντιλαϊκή, την εγκληματική πολιτική. Στις 9 του Ιούνιου το βράδυ να χάσουν τα λόγια τους οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος, όπως τα έχασαν με την πρωτιά της πανσπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές. Αυτό το ποτήρι να τους κεράσει ο λαός μας στις 9 του Ιούνιου με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό και στην Ευρωβουλή όπου παίρνονται αντιλαϊκές αποφάσεις αλλά και στο δρόμο του αγώνα εκεί που τελικά ανατρέπονται. Θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί μια γροθιά στους καθημερινούς αγώνες και στην κάλπη για την Ελλάδα και την Ευρώπη των λαών και όχι των πολυεθνικών. Κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε. Το ΚΚΕ θα πάει ψηλά με τη δουλειά, την ακούραστη και την ψήφο στην κάλπη όλων μας. Γεια σας.